Για 4 περίπου ώρες οι δικηγόροι της Καλαμάτας παρέμειναν στο δρόμο, έξω από το δικαστικό μέγαρο της πόλης που το απέκλεισαν στα πλαίσια των κινητοποιήσεών τους. «Τα μέτρα μας εξοντώνουν», λένε, «ιδιαίτερα τους νέους, και είναι προτιμότερο να τους παραδώσουμε τα κλειδιά των γραφείων μας παρά να δεχτούμε να εφαρμοστούν». Οι δικηγόροι σήμερα πραγματοποιούν μια συμβολική κατάληψη του δικαστικού μεγάρου από τις 8.30 μέχρι τις 12, σαν μια προβολή του δικού μας αγώνα και της διαμαρτυρίας μας απέναντι στα μέτρα που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση, τα οποία δημεύουν και εξαφανίζουν εντελώς το εισόδημα των δικηγόρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων είναι άνθρωποι μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Δεν υπάρχουν. Το ένα, δεν μπορεί να κρίνει μια ολόκληρη επαγγελματική ομάδα με το αν το 1% χαρακτηρίζονται ή λέγονται μεγαλοδικηγόροι. Οι περισσότεροι δικηγόροι ήδη με τα προηγούμενα μέτρα δυσκολεύονται να κρατήσουν τα γραφεία τους και βρίσκονται σε ρύθμιση και των ασφαλιστικών, τους εισφορών και των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Είναι σε ρύθμιση. Και αν με τα προηγούμενα μέτρα είναι σε ρύθμιση και δεν μπορούν να τα πληρώσουν, φανταστείτε ότι το 1/3 περίπου των δικηγόρων. Και εδώ, στην περιοχή μας, έχει τόσο λίγες παραστάσεις δικαστικές που είναι αδύνατον να συνεχίσει να υπάρχει. Φανταστείτε λοιπόν αν περάσουν και αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει στην πραγματικότητα η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων να παραδώσει τα κλειδιά του γραφείου. Έτσι, είναι αδύνατον να φεύγει το 70-80% σε υποχρεώσεις προς το κράτος και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να καλούμαστε να ζήσουμε με το υπόλοιπο 20-30%. Δεν είναι αυτός ο αγώνας, αυτό θέλουμε να γίνει κατανοητό, που όπως κάνουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Δεν είναι αγώνας για να ζήσουμε καλύτερα. Είναι αγώνας για την ίδια την ύπαρξή μας ως επαγγελματικού κλάδου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δικηγόρων, εάν περάσουν αυτά τα μέτρα, θα οδηγηθεί σε εξαφάνιση. Θα πρέπει να κλείσει τα γραφεία. Θα αναζητήσουν άλλες πλέον εργασίες, άλλες διεξόδους. Θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, τι έχετε αποφασίσει? Αυτή τη στιγμή η αποχή είναι μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Την Παρασκευή ή το Σάββατο θα υπάρξει μια απόφαση της Ολομέλειας για τις παραπέρα κινητοποίησεις. Θεωρώ όμως, εκτίμησή μου είναι ότι είναι αδύνατον να μην συνεχιστούν με τα υπάρχοντα μέτρα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει στο να επανεκτιμήσουμε ενδεχομένως τη στάση μας, αλλά με τα υπάρχοντα μέτρα είναι αδύνατο να μην συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις μας, διότι πλέον θα είναι σαν να δίνουμε τα κλειδιά των γραφείων μας στην κυβέρνηση.